παρουσία της Δημοφέλειας στην έκθεση στη Ρωσία, έτσι, στην Μόσχα. Τα αποτελέσματα μιας έκθεσης φαίνονται στο πέρας του χρόνου. Ωστόσο, τα μηνύματα τα οποία εισέπραξε η Δημοφέλεια, κυρία Σοφίδου, ποια είναι, είναι ενθαρρυντικά? Συμμετείχαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα στην έκθεση Meet στην Μόσχα. Τα μηνύματα γενικά ως Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς ήμουν παρούσα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η κυρία Κουντουρά, που έκανε και την έναρξη των εγγενείων της έκθεσης. Οι Ρώσοι λοιπόν δημοσιογράφοι έκαναν την εξής επισήμανση στην κυρία Κουντουρά, ότι το 70% των Ρώσων τουριστών επισκεπτών θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα, που σημαίνει ότι η Ελλάδα ως προορισμός είναι πολύ δημοφιλής και ότι τον θέλουν, θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα οι Ρώσοι. Ωστόσο, το πρόβλημα που εντοπίζουν είναι το θέμα της βίζας. Και ρώτησαν λοιπόν την κυρία Κουντουρά αν τι γίνεται και αν γίνονται κάποιες κινήσεις όσον αφορά το θέμα της βίζας. Η κυρία Κουντουρά έδωσε μια απάντηση ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς της, παρέμπεψε στην απάντηση στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία με τη σειρά της είπε ότι είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι Ελλάδος. Βέβαια, εννοείται ότι οι Ρώσοι τουρίστες, επισκέπτες και όχι μόνο, αλλά μια και ήμασταν στη Ρωσία, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, καθώς είναι επισκέπτης ο οποίος ξοδεύει κιόλας όταν πηγαίνει στον οποιοδήποτε προορισμό. Από εκεί και πέρα, ως καβάλα, ως προορισμός καβάλα, πέρα από τα φυλάδια και τα έντυπα που θέλουμε να προβάλλουμε την καβάλα μας, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο θρησκευτικό τουρισμό, διότι οι Ρώσοι επισκέπτες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το θρησκευτικό τουρισμό. Είμαστε άλλωστε και ομόθρησκοι. Οπότε είχαμε το ειδικό έντυπο του θρησκευτικού τουρισμού στην Ρώσικη γλώσσα, που φάνηκε ότι τους διευκόλυνε πάρα πολύ. Όπως επίσης και το ειδικό έντυπο προβολής που είχαμε ήταν επίσης στη Ρώσικη γλώσσα. Και επιπλέον, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε, αν θέλετε, και από τους υπόλοιπους προορισμούς της Ελλάδας. Διότι, κακά τα ψέματα, πάμε σε τέτοιες εκθέσεις, πηγαίνουμε και συναγωνιζόμαστε, με την καλή έννοια του όρου συναγωνισμός, και τα ελληνικά νησιά, τα οποία είναι το top της Ελλάδος. Πάμε λοιπόν να προβάλλουμε και να δείξουμε στον οποιοδήποτε μελλοντικό επισκέπτη τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, πέρα από το ότι έχουμε και εμείς, παρόλο που δεν είμαστε νησί, καθαρή θάλασσα, πανέμορφες παραλίες που αποτυπώνονται άλλωστε και στα έντυπά μας, αλλά τους είχαμε και ένα έτοιμο μονοσέλιδο για ένα εφταήμερο διακοπών, τι μπορεί να κάνει κάποιος επισκέπτης ερχόμενος εδώ στην Καβάλα, που είναι κάτι, ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, για την περιοχή μας, γιατί ενδεχομένως αυτό το πλεονέκτημα να μην το έχουν τα νησιά, διότι περιορίζονται σε ένα μικρότερο χώρο. Η επόμενη όμως έκθεση είναι το Σεπτέμβριο, και μια και σήμερα υποδεχθήκαμε και το κρουαζιερόπλοιο, που έχει σχέση με την έκθεση κρουαζιέρας. Να επισημάνω δε ότι στη συγκεκριμένη έκθεση για πρώτη φορά ως καβάλα θα συμμετέχουμε, καθώς μέχρι τώρα υπήρχε μια συμμετοχή στην έκθεση κρουαζιέρας μόνο στο Αμβούργο, στο οποίο Αμβούργο γίνεται αναδιετία. Σεπτέμβριο, αλλά αναδιετία. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, τη χρονιά που διανύουμε, δεν γίνεται στο Αμβούργο, γίνεται σε άλλη περιοχή, στην οποία δηλώσαμε ότι θα συμμετέχουμε, και με αυτόν τον τρόπο επομένως αποδεικνύουμε ότι θέλουμε την κρουαζιέρα, ενισχύουμε τον τουρισμό κρουαζιέρας και φυσικά ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό.